τον καλωσορίσουμε στην πόλη μας. Πάνω στα θα θέλαμε να μας πει τις εντυπώσεις του αφενός για τον Πειραιά, το Δημοτικό Θέατρο και στο τέλος βέβαια για την Ερυθρόλευκη Ρηγότη. Muy emocionado. Είναι πάρα πολύ συγκινημένος, γεμάτος φιλοδοξία και γεμάτος όνειρα. Είναι πολύ ευτυχισμένος που γίνεται μέλος αυτής της οικογένειας και απολαμβάνει που γνωρίζει την κάθε γωνιά του Πειραιά. Lo importante es el escudo que llevamos, ¿no? Το σήμα που έχει η φανέλα μετράει. Οι φανέλες από μόνες τους δεν κερδίζουν παιχνίδια. Τα παιχνίδια τα κερδίζει ο αθλητής, η ομάδα και όλοι εμείς που έχουμε το πλεονέκτημα να παίρνουμε μέρος σε αυτές τις ομάδες, στην ομάδα Θρύλος. Έχουμε πραγματικά μεγάλη τιμή. Πήρε μια πρώτη γεύση από τον κόσμο του Ολυμπιακού ανυπομονή για το πρωτάθλημα στο Καρεσκάκι. Ένας από τους λόγους που τον έκανε να έρθει εδώ είναι ακριβώς αυτή η ατμόσφαιρα. Ήθελε να μοιραστεί αυτή την ατμόσφαιρα για την οποία του μιλούν όλοι οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές με τους οποίους μίλησε και που έχουν περάσει από εδώ. Έχουν πει πως είναι πραγματικά μια μαγική ατμόσφαιρα. Ήταν μια εντυπωσιακή παρουσία τη νέα φανέλα του Ολυμπιακού μπροστά στο Δημοτικό Θέατρο. Νομίζω είναι λίγο πιο παλιά ιστορία του Πειραιά με το Δημοτικό Θέατρο. Με την νεότερη ιστορία της πόλης όσον αφορά τον Ολυμπιακό, ένα πολύ ωραίο τέριγμα θα έλεγα, εντυπωσίαση και παρουσία των παικτών και του κόσμου, νομίζω όλο το τοπίο ήταν εξαιρετικό. Άλλη μια όμορφη εκδήλωση εδώ μπροστά στο Δημοτικό Θέατρο, στο δημοτικό μας Δημοτικό Θέατρο. Μακάρι επαναλαμβάνω να έχουμε τέτοιες στιγμές στην πόλη μας. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό τη νέα σεζόν με τη νέα φανέλα και είμαστε βέβαιοι ότι θα πάει καλά, ο κόσμος είναι κοντά. Και να ευχαριστούμε και όσους ήρθαν σήμερα εδώ να απολαύσουν την ωραία γιορτή του Ολυμπιακού. Κώστα, απίστευτη αγάπη του κόσμου. Να είστε καλά, ευχαριστώ, υγεία να έχουμε και καλή σεζόν. Απίστευτη αγάπη του κόσμου. Θέλω να μου πεις καταρχάς την εντύπωση για τη φανέλα. Εντάξει, τρομερή φανέλα, το είπα και από τα γυρίσματα που κάναμε πριν δύο μέρες. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε και καλές φανέλες και θα δείξουμε φέτος ποιος είναι ο καλύτερος.